Το δημοσίευμα των Financial Times ήταν ένα ακόμη δυσβάσταχτο χτύπημα για την τουριστική αγορά που δοκιμάζεται. Αποκάλυψε πω η Τούι, ο μεγαλύτερο tour operator τη Ευρώπη, προχώρησε στην αναθεώρηση των όρων των συμβολέων του. Με αποτέλεσμα, οι ξενοδόχοι να πρέπει πλέον να περιμένουν μέχρι το Μάρτιο του 2021 για να λάβουν τα τρία τέταρτα των χρημάτων που του χρωστά για φετινέ διανυκτερεύσει. Πληρωμέ που υπό άλλε συνθήκε πραγματοποιούνται 60 ημέρε μετά την ημερομηνία αναχώρηση του πελάτη. Για την Κρήτη, σε αριθμού αυτό σημαίνει πω 40 εκατομμύρια ευρώ μπαίνουν στον πάγο, καθώ αυτό εκτιμάται πω είναι το χρηματικό ποσό που οφείλει η Τούη σε 80 ξενοδοχεία του νησιού, με την οικονομική φυλιά να σφίγγει κι άλλο. Η Τούη έφερε τον περισσότερο κόσμο στην Κρήτη. Πολλά ξενοδοχεία κινδυνεύουν. Τίθεται ζήτημα επιβίωση, ειδικά για του ξενοδόχους εκείνου που άνοιξαν τα ξενοδοχεία του φέτος το καλοκαίρι και είδαν τα έσοδά του να μειώνονται. Και το ερώτημα είναι κατά πόσο θα πληρωθούν όντως το Μάρτιο αυτά τα λεφτά. Γιατί μην φανταστείτε ότι το Μάρτιο ότι υπάρχουν κάπου τα λεφτά κλειδωμένα και θα τα ξεκλειδώσουν. Μετά από ένα καλοκαίρι που δεν θύμιζε σε τίποτα όλα τα προηγούμενα και με ένα εξαιρετικά δύσκολο χειμώνα πρώτων πυλών, η αναστολή πληρωμών από την Τούη προκαλεί σε αυτή τη φάση ζήτημα επιβίωσης για κάποιε ξενοδοχειακέ μονάδε και αλυσιδωτά προβλήματα με αντίκτυπο στην τοπική οικονομία. Την ίδια ώρα, παράγοντε τη τουριστική αγορά τη Κρήτη δεν κρύβουν την ανησυχία του για ένα ενδεχόμενο πανομοιότυπο σκηνικό με καθυστερήσει πληρωμών και από άλλα τουριστικά πρακτορία. Μακάρι να είναι μόνο η ΤΟΥΙ και να μην είναι και άλλοι τουροπέριτο, γιατί και άλλοι τουροπέριτο στην Αγγλία αντιμετωπίζουν τα ίδια θέματα και σε άλλε ευρωπαϊκέ χώρε. Η ΤΟΥΙ έχει πάρει δύο δόσει τριών δι ευρώ από το Γερμανικό Δημόσιο και τώρα ζητάει ένα δι επιπλέον επιχορήγηση. Προτίθεται να κάνει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Από την άλλη πλευρά, κάθε μήνα η ζημιά τη εταιρεία είναι 250 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να πουλήσει μέρο του κεφαλαίου τη ώστε να κάνει τι ανακεφαλοποιήσει που πρέπει να κάνει και να πληρώσει του Έλληνε ξενοδόχους. Εάν δεν πληρώσει του ξενοδόχου, οι συνέπειε θα είναι μεγάλε. Μετά το προσωρινό σε αυτή τη φάση φέση εκατομμυρίων ευρώ, οι κριτικοί ξενοδόχοι παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα τις οικονομικέ εξελίξει με φόντο τον τουριστικό κολοσσό τη ΤΟΥΗ. Με τα επιχειρηματικά μεγέθη τη εταιρεία να είναι τεράστια, τυχόν ακόμη και σκέψη για πιθανή εξέλιξή τη στην επόμενη Thomas Cook ισοδυναμή με εφιάλτη.